Κουναφή, Νικόλ Τουακέλ, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έπρεπε να ενημερωθεί και η τουρκοκυπριακή κοινότητα, ενώ πριν από λίγο είχαμε και απάντηση, νέα απάντηση από το Προεδρικό. Ναι, Μιχάλη, το Αγγέλη υποστηρίζει πως πριν πάρθει αυτή η απόφαση έπρεπε προηγουμένως να είχε γίνει ενημέρωση και διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και για να μην υπάρξουν προβλήματα έπρεπε να γίνει και μια συνεννόηση με την τουρκοκυπριακή πλευρά και μάλιστα το Αγγέλ κάνει λόγο για αλλοπρόσαλη συμπεριφορά της κυβέρνησης, της οποίας ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε υποδεικνύει προκαλεί ερωτηματικά. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε σύνδεση ή αναφορά στο κλείσιμο των οδοφραγμάτων πέραν των προληπτικών μέτρων για τον κορονοϊό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να περάσουμε στα άλλα θέματα του κορονοϊού, Νικόλ, να δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν στα τρία ύποπτα περιστατικά που εισήχθησαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού, ενώ να σημειώσουμε επίσης ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πριν από λίγο εξέδωσε και νέα ταξιδιωτική οδηγία. Ακριβώς, καλά είναι τα νέα λοιπόν, Μιχάλη, και τα τρία πρόσωπα που μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με συμπτωματολογία βρέθηκαν αρνητικά στον κορονοϊό. Για το ζεύγος από την ίδια ώρα δεν είχε εντοπιστεί κάτι το ανησυχητικό. Ενώ το τρίτο πρόσωπο πρόκειται για άντρα Ευρωπαίο πολίτη μόνιμο κάτοικο Κύπρου που ταξίδεψε σε περιοχές βόρεια της Ιταλίας. Εδώ και τρεις ημέρες παρουσιάζει συμπτώματα γρίπης και σύμφωνα με πληροφορίες πριν έρθει στην Κύπρο επισκέφθηκε την Γερμανία. Το απόγευμα γνωστοποίησε ο ίδιος Υπουργός Υγείας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων του βγήκαν αρνητικά. Τώρα, Μιχάλη, πέρα από τις βόρειες περιοχές της Ιταλίας, την Κίνα, το Ιράν, την Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα, το Υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε το απόγευμα ότι επεκτείνει τους ελέγχους του, αυτούς που γίνονται δηλαδή σε αυτές τις χώρες, και σε επιβάτες που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 ημέρες σε Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη. Πάντως, από όλο το ρεπορτάζ που αφορά το θέμα της υγείας, Νικόλ, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι κάποιοι γιατροί, του γιατί οι προσωπικοί γιατροί, αρνούνται να εξετάσουν ασθενείς με συμπτώματα γρίπης. Και είναι δυνατόν ένας γιατρός, καταρχάς, να αρνείται να εξετάσει τον ασθενή του? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος πώς τοποθετείται? Τις καταγγελίες τις έκανε ο ίδιος Υπουργός Υγείας, έτσι? Ναι, Μιχάλη, αυτό το οποίο έχει γνωστοποιηθεί τουλάχιστον είναι ότι το 1420, που είναι το κέντρο το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος για να εξυπηρετηθεί αν έχει σύμπτωμα, έχει κατακλειστεί από κλήσεις. Οπότε, όπως μας είπε και ο ίδιος Υπουργός, έχει δημιουργηθεί η μονάδα διαχείρισης κρίσεων και στο Υπουργείο Υγείας, η οποία έχει ενισχυθεί με γιατρούς, ούτως ώστε να μπορούν να επισκέπτονται ένα-δύο-τρεις μέρες τα άτομα που αυτοπεριορίζονται. Αυτές οι καταγγελίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν άρεσαν στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, αν κρίνουμε ότι έχουν πάρει και τον όρκο του Ιπποκράτη, με τον πρόεδρο μάλιστα να στέλνει μέσω του ΟΜΕΚΑ και ένα αυστηρό μήνυμα προς τους ίδιους τους γιατρούς, ότι ο στόχος του επαγγελματία υγείας είναι να εξυπηρετήσει και να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα έχει ο ασθενής. Και όταν μιλάμε για μεταδιδόμενα νοσήματα, ο γιατρός έχει πλήρη επίγνωση και για το πώς θα εξετάσει τον ασθενή, αλλά και για το τι μέτρα θα πάρει. Και υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αποποιούνται τις ευθύνες τους και να δίνουν και το καλό παράδειγμα στους ασθενείς. Νικόλ, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ στην Ελλάδα τώρα.